Το λόγο στην κυρία Γεωργοβασίλη τώρα. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω, θέλω να καταγγείλω από αυτό το βήμα την άρνηση της διοίκησης του νοσοκομείου Γεννηματάς να ενημερώσουν οι γιατροί για την κατάσταση της υγείας του Ρωμανού, τους γονείς του. Πρωτοφανές ότι δόθηκε αυτή η εντολή σε γιατρούς να μην ενημερώσουν για κατάσταση υγείας του ασθενούς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Γι' αυτό και γίνεται επικίνδυνη. Βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο γιατί επέλεξε να καθυστερήσει την υλοποίηση προαπαιτούμενων μέτρων γνωστών από πολύ πριν, πιστεύοντας ότι κάτι θα της χαρίσει η Τρόικα. Ακολούθησε δηλαδή τη λογική του καλού μαθητή, του καλού παιδιού, πιστεύοντας ότι θα έρθει η ανταπόδοση, η οποία όμως δεν ήρθε ποτέ. Και ήταν μάλιστα τόσο σίγουρη γι' αυτό, που έστεινε επικοινωνιακά success stories, σκίζοντας ταυτόχρονα τα μνημόνια ο κ. Σαμαράς. Και σήμερα βρίσκεται στο απόλυτο αδιέξοδο. Είναι υποχρεωμένη να εμφανίσει ένα καινούργιο μνημόνιο, όπως και να το ονομάσει αυτό. Είναι δηλαδή υποχρεωμένη να εμφανίσει αυτό που πολλούς μήνες τώρα προσπαθεί να κρύψει. Και ενώ βέβαια η αποτυχία του ακραίου νεοφιλελεύθερου προγράμματος έχει αποκαλυφθεί πλήρως και μάλιστα με παταγώδη τρόπο, μας φέρνεται έναν υποαίρεση προϋπολογισμό κομμένο και ραμμένο στην ίδια λογική. Μισθοί συντάξεις θα περικοπούν, το προσωπικό θα μειωθεί, οι δημόσιες επενδύσεις μειώνονται με τάση εξαέρωσης. Το κοινωνικό κράτος έχει μείνει δύο ωραίες λέξεις που απλά υπάρχουν. Στο ίδιο μοτίβο φυσικά κινείται και ο προϋπολογισμός του Υπουργείου Εσωτερικών, εμπλουτισμένος με μερικά πολιτικά τεχνάσματα που θα τα πω παρακάτω. Ο συνολικός προϋπολογισμός του Υπουργείου Εσωτερικών προβλέπει 3,5 δις περίπου, μειωμένος κατά 6% σε σχέση με τον περσινό. Σημαντική μείωση σε αυτό είναι η μείωση της χρηματοδότησης των πολιτικών κομμάτων, όπως ψηφίστηκε πρόσφατα στο αντίστοιχο νομοσχέδιο. Μια κέραια μείωση, όχι πολύ μεγάλη στα νούμερα, αλλά πολύ σημαντική, είναι η μείωση κονδυλίων για λειτουργικά έξοδα σχολείων. Αυτά δηλαδή που δίνονται στους Δήμους και κατανέμονται μετά από τις σχολικές επιτροπές. Στα 2/5 μειώνονται οι πιστώσεις για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση και στο 1/5 οι πιστώσεις για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Σας θυμίζω την περσινή κατάσταση των σχολείων και πόσο κρύο πέρασαν οι μαθητές, για να μην πούμε τι θα γίνει μετά. Θέλουν λοιπόν μέσα από αυτό τον προϋπολογισμό, ίδια πολιτικοί, εξακολουθούν να θέλουν Δήμους και περιφέρειες, πολιτικά απονευρωμένες, διοικητικά αποδιαρθρωμένες και οικονομικά εξοντωμένες. Μια τοπική αυτοδιοίκηση αδύναμη να επιτελέσει τον πολύ σοβαρό ρόλο της μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες της οικονομικής κρίσης. Το ίδιο τέχνασμα δε που χρησιμοποίησε η κυβέρνηση για τον κρατικό προϋπολογισμό, για το πρωτογενές πλεόνασμα, το εφάρμοσε και στην αυτοδιοίκηση. Εμφάνισε λοιπόν η ΟΤΑ, εμφανίζουν φέτος 863 εκατομμύρια πλεόνασμα. Τι είναι αυτό το πλεόνασμα, κύριε συνάδελφοι? Το πλεόνασμα προκύπτει από μειώσεις της δαπάνης της αυτοδιοίκησης σε βασικούς τομείς. Είναι ένα εικονικό δηλαδή πλεόνασμα. Στη λογική βελτιώνουμε τους δείκτες ανεξάρτητα από τι συμβαίνει στην κοινωνία και ποιες είναι οι ανάγκες της. Ακριβώς έτσι και ο προϋπολογισμός του 2015. Οι μειώσεις που θα γίνουν είναι οι εξής. Λειτουργικά έξοδα, 85 εκατομμύρια ευρώ κάτω. Δημόσιες επενδύσεις κατά 156 εκατομμύρια. Δαπάνες μισθοδοσίας, 83 εκατομμύρια κάτω. Το μόνο που αυξάνεται είναι η αύξηση εσόδων από τοπικούς φόρους. Στα παραπάνω προσθέστε ότι μειώνονται οι ΚΑΠ, ενώ την ίδια στιγμή αυξάνεται η φορολογία προς τους πολίτες. Είτε αφορά το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και νομικών προσώπων, είτε αφορά τον ένφια. Και επιπλέον δεν φαίνεται να αποδίδονται τα έσοδα από τα παρελθόντα οικονομικά έτη. Παρόλο που το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους επανειλημμένα έχει παραδεχθεί το δίκαιο του αιτήματος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα χρόνια του Καλλικράτη, για μας στα αλήθεια συνώνυμο των μνημονίων, μέχρι τώρα τα έσοδα των ΟΤΑ ελαττώθηκαν περίπου κατά 60%. Να δούμε τι έγινε με τις αρμοδιότητες όμως.
Μεταφέρθηκαν αρμοδιότητες, πολλές από αυτές και εμείς θα θέλαμε να είναι στην αυτοδιοίκηση, χωρίς όμως τους αντίστοιχους οικονομικούς πόρους, όπως λέει η κοινή λογική, όπως έπρεπε να γίνει. Και ενώ αυτό καταγγέλλεται από όλους τους αιρετούς, ανεξαρτήτως πολιτικής τοποθέτησης, από τα συλλογικά όργανα και ΕΔΕΝΠΕ, την Πέμπτη πήραμε και την εξής καταγγελία από την ΕΝΠΕ. Με ΚΙΑ μεταφέρεται η δαπάνη για την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος για ηλεκτροφωτισμό του οδικού δικτύου στις αιρετές περιφέρειες, με συντήρηση ολόκληρου του οδικού δικτύου. Αν αυτό δεν ήταν τραγικό, απλά θα βάζαμε τα γέλια, αλλά προκειμένου να εμφανίσετε μείωση των κρατικών δαπανών, στέλνετε το λογαριασμό όπου να είναι. Και αυτό ονομάζεται μεταρρύθμιση. Βλέπουμε και το αντίστροφο. Όταν η Περιφέρεια Αττικής και η Ρένα Ιδούρου αποφάσισαν να αλλάξουν τα διαχειριστικά σχέδια για τα απορρίμματα, εμφανίστηκε νομοσχέδιο, στη διαβούλευση είναι, που αφαιρεί την αρμοδιότητα από τις περιφέρειες. Επιβεβαιώνεται λοιπόν, κυρίες και κύριοι της συγκυβέρνησης, με αυτόν τον τρόπο, ότι αλλιώς μαζεύει τα σκουπίδια ο μνημονιακός δήμαρχος και αλλιώς ο αντιμνημονιακός. Το επιβεβαιώνεται. Επίσης, από εδώ, από αυτό το βήμα, θέλω να καλέσω τον Υπουργό Εσωτερικών σήμερα να διευκολύνει, να υλοποιηθεί η απόφαση της Περιφέρειας Αττικής. Ένα λεπτό θα κάνω μόνο ακόμα. Η απόφαση που πήρε 2,5 εκατομμύρια ευρώ να διατεθούν για την επανασύνδεση ρεύματος σε οικογένειες της Αττικής, οι οποίες κινδυνεύουν να μείνουν στο σκοτάδι τα Χριστούγεννα, και το ποσό αυτό βγήκε και η απόφαση βγήκε από την Περιφέρεια Αττικής. Θα παρακαλέσουμε, ζητάμε από τον Υπουργό Εσωτερικών να διευκολύνει την υλοποίηση της απόφασης. Η δική μας πρόταση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, βρίσκεται ακριβώς στον αντίποδα αυτής της πολιτικής. Η δική μας πρόταση για την αυτοδιοίκηση, η οποία εμπεριέχει εξασφαλισμένα, εγγυημένα, σταθερά έσοδα στο πλαίσιο της συνολικής φορολογικής μεταρρύθμισης, την ίδρυση αναπτυξιακής τράπεζας ειδικού σκοπού, όπως και παρεμβάσεις στο νέο ΕΣΠΑ, ούτως ώστε η αυτοδιοίκηση να αποκτήσει το ρόλο της και να παίξει το ρόλο της στην παραγωγική κοινωνική ανασυγκρότηση της χώρας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η κυβέρνηση δεν ήθελε μικρό, ευέλικτο και παραγωγικό κράτος. Ήθελε ένα κράτος συρρυκνωμένο, πελατειακό, ελεγχόμενο απόλυτα από την πολιτική εξουσία. Τελειώνω. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. Ισχυρό όμως, ώστε να μπορεί να επιβάλλει ένα μοντέλο που θα εξυπηρετεί μόνο τα μεγάλα συμφέροντα και τις αγορές. Ένα κράτος στιβαρό για να αυξάνει την καταστολή, να καταπατά ατομικά, κοινωνικά και πολιτικά δικαιώματα. Να μπορεί να απαγορεύει στο νεαρό Ρωμανό να σπουδάσει, να βασανίζει κρατούμενους, ευτελίζοντας την ανθρώπινη ζωή και να ασκεί καταστολή σε ανάπηρους, όπως είδαμε προχθές να συμβαίνει. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, είναι η ώρα να φύγετε και το γνωρίζετε. Φύγετε, φροντίστε να το κάνετε χωρίς φασαρία και χωρίς να τορπιλίζετε το πολιτικό κλίμα. Με την πρακτική η οποία ακολουθείται τελευταία από τους συναδέλφους ομιλητές, το 6 λεπτά το μετατρέψαμε σε 8 λεπτά. Τώρα, εγώ δεν θέλω, δεν το λέω για εσάς, γενικό, και οι προηγούμενοι συνάδελφοι τα ίδια έκαναν. Δεν θέλω να χτυπώ συνέχεια το κουδούνι και δεν θέλω να δημιουργούνται εντάσεις. Αλλά κατά αυτόν τον τρόπο πιστεύω ότι λειτουργούμε σε βάρος των συναδέλφων που θέλουν και αυτοί να μιλήσουν. Κύριε Μαρκόπουλο, έχει το λόγο. Με συγχωρείτε.